Θεωρώ ότι ο ομιλητής που θα ακούσετε τώρα είναι ο καταλληλότερος, πιστός υπηρέτης του διεθνούς δικαίου, ομότιμος καθηγητής διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, με πάρα πολλούς τίτλους. Υπήρξε μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Υπήρξε γενικός γραμματέας ευρωπαϊκών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίως όμως υπήρξε ο νομικός παραστάτης όταν η χώρα παρέστη στο δικαστήριο στη Χάγη για τις γερμανικές οφειλές της αντιδικίας Γερμανίας-Ιταλίας. Να τα θυμίζουμε αυτά. Είναι ο κύριος Στέλιος Περάκης. Καλημέρα, κύριε Περάκη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα στο νησί. Κύριε Περάκη. Χαίρομαι που 1984 θυμάται το διεθνές δίκαιο και θυμάται ότι πρέπει να λίγο συχνότερα να το αντιμετωπίζουμε και με διαφορετικό τρόπο, πέρα από μια ρητορική η οποία είναι συνήθις στη χώρα μας και όχι μόνο. Κύριε Περάκη, θα σας ρωτήσω εισαγωγικά εντελώς προβοκατόρικα. Με εντυπωσιακές ψηφοφορίες στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη, 15-2 στη μία περίπτωση, 16-1 στην άλλη περίπτωση, η Νότιος Αφρική, σέρνοντας το Ισραήλ, θα το πω λαϊκά, στο Διεθνές Δικαστήριο, το δικάζει και το καταδικάζει. Και θα πει κάποιος, τι έγινε, θα το εκτοξεύσουν, να χρησιμοποιήσω μια αγαπημένη έκφραση κάποιων, τόμους διεθνούς δικαίου και καταδικαστικών αποφάσεων, το σφαγείο συνεχίζεται. Είναι έτσι? Ακριβώς έτσι δεν είναι. Καταρχάς, είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας η οποία έχει συνέχεια. Δηλαδή, το δικαστήριο θα εξετάσει την υπόθεση επί της ουσίας. Αυτή τη στιγμή ήταν ένα κρίσιμο στάδιο στη διαδικασία που είναι τα προσωρινά μέτρα. Πολλές φορές οι χώρες που αποφασίζουν να προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο επικαλούνται το ενδεχόμενο ανεπανόρθωτης βλάβης στα δικαιώματα τα οποία διακυβεύονται και τα οποία απειλούνται και τα οποία εικάζεται ότι παραβιάζονται. Εδώ ότι υπάρχει όντως ένα ζήτημα ότι οι πράξεις που τελούνται εκεί μπορούν να συνιστούν γενοκτονία. Επομένως, θα πρέπει να δούμε την απόφαση αυτή πέρα από τον συναισθηματισμό τον οποίο μπορεί να έχει κανείς ή αν θέλετε και μια πολιτική θεώρηση πραγμάτων, να το δούμε και σε ένα πλαίσιο έτσι γενικότερο, τόσο στο νομικό πεδίο που υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία έχει να δει το δικαστήριο, αυτή η σύνθετη σύραξη που γίνεται εκεί στη Γάζα δεν είναι κάτι στο οποίο εύκολα μπορεί κανείς να αποφανθεί. Και ούτε σημαίνει ότι επειδή επικαλείται νόμιμη άμυνα το Ισραήλ, ότι αύριο το δικαστήριο θα συμφωνήσει ότι είναι έτσι τα πράγματα. Αφήστε που δεν είναι επίδικο το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν, οι πράξεις δηλαδή, στη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εάν συνιστούν γενοκτονία. Επίσης θα πρέπει να δούμε το θέμα πώς είναι δυνατόν μια χώρα όπως είναι η Νότιος Αφρική, εάν δικαιούται, αν νομιμοποιείται, να εγείρει ένα τέτοιο ζήτημα στο Διεθνές Δικαστήριο, να δείξει δηλαδή πραγματικά ότι σαν συμβαλόμενο μέρος αυτής της συνθήκης της διεθνούς που είναι για τη γενοκτονία. Μάλιστα αυτή υιοθετήθηκε λίγο πριν από ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία σε διεθνές επίπεδο για την υιοθέτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Mm-hmm. Προηγείται φυσικό επακόλουθο φυσικά των φρικαλαιοτήτων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, του Ολοκαυτώματος κτλ. Και επομένως είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί κανείς να επικαλείται πραγματικά το διεθνές δίκαιο, έχοντας και αυτό μια υποχρέωση νομική, διότι τα συμβαλόμενα μέρη σε αυτή τη σύμβαση, όλοι μας και η Ελλάδα που είναι εκεί, οφείλει να πάρει μέτρα σχετικά με την να αποφύγουμε την τέλεση τέτοιων πράξεων, να προλάβουμε και στη συνέχεια να τιμωρήσουμε. Επίσης θα πρέπει να δει κανείς την υπόθεση αυτή στο γενικότερο πλαίσιο. Αυτό, κύριε Σαχίνη, το οποίο είναι εντυπωσιακό
στην πατρίδα μας είναι ότι η πρόσληψη που έχουμε για το τι συμβαίνει στη Χάγη αυτή τη στιγμή δεν είναι απλώς λάθος, είναι ελληματική. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στη Χάγη, μάλιστα σε διαφορετικά δικαστικά φόρα, το ένα είναι το Διεθνές Δικαστήριο, αλλά υπάρχει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, παρατηρείται, αυτό τα 2-3 τελευταία χρόνια είναι, μία εντυπωσιακή μετακίνηση, θα έλεγε κανείς, των εχθροπραξιών από τα πεδία, δηλαδή από τα θέατρα των επιχειρήσεων, σημαντικές χώρες που βρίσκονται εμπόλεμες, μεταφέρουν τις διαφορές τους στη Χάγη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Διεθνές Δικαστήριο, εάν δείτε το πινάκιό του, θα προκαλέσει τεράστια εντύπωση. Δικάζει αυτή τη στιγμή το δικαστήριο πλην της υπόθεσης η οποία εισήχθη τώρα, Νότιος Αφρική κατά Ισραήλ, Ουκρανία κατά Ρωσίας, και μάλιστα εδώ έχει αποφασίσει ήδη, έχει εκδώσει διάταξη προσωρινών μέτρων, πολύ σημαντική, και στην ίδια κατεύθυνση είναι και αυτό το οποίο αποφάσισε προχτές το δικαστήριο σε σχέση με τη Γάζα. Εκδικάζει την υπόθεση Γκάμπια κατά Μιαμάρ. Μπορεί να μην έχει ευθεία αντιπαράθεση η Γκάμπια, εννοώ στο πεδίο εχθροπραξιών, με τη Μιαμάρ, αλλά είναι η χώρα η οποία προσεύχει κατά της Μιαμάρ για τη γενοκτονία των Ροχίνγκιας. Και αυτά τα οποία συζητάει το δικαστήριο λοιπόν, και τώρα έχουν μια φετηρία επίσης πίσω εκεί. Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία. Γύρω από τον Αγκόρνο Καραμπάχ, η διαμάχη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν προσφυγές που δικάζονται εκεί. Την ίδια στιγμή υπάρχουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο η Ουκρανία, Ρωσία, υπάρχει βέβαια να διευκρινίσουμε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δικάζει άτομα, αφορά ατομική ποινική ευθύνη, όχι κράτη. Αλλά δεν πάβει η Νότιος Αφρική και άλλες χώρες να έχουν γύρει ζήτημα η κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα και άρα ανατίθεται θέμα εξέτασης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο του τι συμβαίνει εκεί, φυσικά Ουκρανία, Ρωσία κλπ. Και αν πάμε μάλιστα και 250 χιλιόμετρα νότια της Χάγης και βάλουμε στη μεγάλη εικόνα, όπως λέτε εσείς και έχετε απόλυτο δίκιο, που πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα, και το Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι ίδιες σειράξεις βρίσκουν και εκεί ένα άλλο αντικείμενο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, μάλιστα η Αρμενία έχει κάνει στο Στρασβούργο έχει κάνει προσφυγή κατά της Τουρκίας για την εμπλοκή της εκεί, φυσικά Ουκρανία, Γεωργία, για να μην ξεχάσουμε και την πάντοτε εκκρεμούσα προς την εκδίκαση, όχι την εκδίκασή της, την καταβολή αποζημιώσεων από την Τουρκία στην υπόθεση Κύπρου κατά Τουρκίας. Ξαναγυρίζω στη Χάγη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην παγκόσμια κυβέρνηση, συγγνώμη, έδρα της διεθνούς δικαιοσύνης που είναι η Χάγη, το Διεθνές Δικαστήριο που είναι, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι ένα από τα βασικά, τα κύρια όργανα των Ηνωμένων Εθνών, με ειδικό ρόλο για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Επομένως, δεν είναι απλώς μια ρητορική να θυμηθούμε το διεθνές δίκαιο, αλλά είναι ότι το ΗΠΑ, το δικαστικό όργανο, αυτό το οποίο δεν υπάρχει άλλο, είναι αν θέλετε και το τελευταίο οχυρό στο οποίο μπορεί να προσφύγει, να προσφύγουν τα κράτη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σεβασμός του διεθνούς δικαίου, αν υπάρχει παραβίαση και οι συνέπειες εκεί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το βλέμμα, αν μάλιστα προσθέσετε, και απλώς δεν θέλω να μπερδεύουμε σε σχέση με τη Γάζα, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχουν προσφυγές αυτή τη στιγμή επίσης, οι οποίες αφορούν την κατάρριψη του αεροπλάνου πάνω από την Ουκρανία. Αφήστε που υπάρχει και άλλη μια πολύ εντυπωσιακή σε σχέση με βασανιστήρια κατά τη Συρίας, παρακαλώ. Αυτά όλα λοιπόν καθιστούν το Διεθνές Δικαστήριο όχι απλώς να έχει ένα φορτωμένο πινάκιο, αλλά για πρώτη φορά ίσως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα έλεγα πραγματικά πολλά, είναι εντυπωσιακό αυτό, η προσφυγή σε αυτό το δικαστικό όργανο
κρατών, η οποία, μερικές από τις οποίες δυνάμεις είναι σημαντικές και βρίσκονται επίσης εγκαλούμενες αντάποδα. Η Παλαιστίνη, πάνω χαρή, είχε εγκαλέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε προσφυγή δηλαδή, είναι, που εκδικάζεται, για την μεταφορά της Αμερικανικής Πρεσβείας στα Ηνιάνο Σόλυμα, επειδή είναι αντίθετη στις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Αφήστε που, και συνιστώ κιόλας, να παρακολουθήσετε κι εσείς και οι ακροατές σας, σε ένα μήνα από τώρα θα είναι η ακροαματική διαδικασία σε αίτηση γνωμοδότησης που έκανε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στο Διεθνές Δικαστήριο, προσοχή, για τις πράξεις και πρακτικές του Ισραήλ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, συμπεριλαμβανομένων και του Ιερουσαλήμ. Όπου εκεί θα δείτε όλη στην πραγματικότητα την επανάληψη μιας διαδικασίας η οποία αφορά μια κατοχή. Μην ξεχνάμε ότι κατοχή σημαίνει ένα καθεστώς με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Θυμίζω επίσης ότι η κατοχή είναι κάτι που εξόχως ενδιαφέρει την Ελλάδα και κυριότατα την Κύπρο, λόγω της κατάστασης εκεί. Και επομένως όλα αυτά δεν πρέπει να ορώνται απλώς σαν μια σημαντική εξέλιξη, αλλά θα έπρεπε να έχουμε και μια συμμετοχή, κατά την άποψή μου, ενεργό συμμετοχή σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι στη Χάγη αυτή τη στιγμή πραγματικά η διεθνής δικαιοσύνη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλου του πλανήτη, γιατί διακυβεύονται αξίες και αρχές, και μάλιστα όταν έχεις τις αιτιάσεις, τις απευθύνεις σε χώρες οι οποίες είτε είναι σημαντικοί δρόντες διεθνεί, μεγάλες δυνάμεις, Ρωσία π.χ., Ηνωμένες Πολιτείες, είτε διεθνείς δρόντες πάρα πολύ σημαντικοί, όπως είναι στην περίπτωση αυτή το Ισραήλ. Άρα η προχθεσινή απόφαση δεν είναι παρά ένα στάδιο, είναι εξαιρετική απόφαση, είναι θετική, είναι ενθαρρυντική, δείχνει τις δυνατότητες που πρέπει να έχει, που έχει ο καθένας στο διεθνές σύστημα, στη διεθνή κοινότητα, να εγείρει ζητήματα τα οποία ξεφεύγουν από το στενό εθνικό συμφέρον. Όχι δηλαδή μόνο αυτό που συμβαίνουν σε εμάς εδώ, αλλά ευρύτερα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει ιδιαίτερη σημασία και παρατηρούν χώρες. Όχι μόνο σαν την Ελλάδα, η οποία το Διεθνές Δικαστήριο το έχει σαν μια στόχευση εδώ και δεκαετίες για να επιλύσει διαφορές της, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ όχι μόνο την κοινή γνώμη γύρω από την πρόσληψη αυτών των αρχών, αλλά επίσης και την πολιτική κρατών. Τελικά το δικαστήριο είναι ένα δικαστήριο το οποίο τολμάει, δικάζει, αποφαίνεται με έναν τρόπο που πραγματικά δεν ολιγορεί, γιατί είναι αλήθεια επίσης ότι το Διεθνές Δικαστήριο σε ορισμένες περιπτώσεις στο παρελθόν δεν θα έλεγα πισωπάτησε, αλλά έκανε πλάγια βήματα. Στην υπόθεση των πυρηνικών όπλων βγήκε ισοψηφία. Αν τα πυρηνικά όπλα είναι απειλή για την, και με ένα τελείως τυπικό και συμβατικό τρόπο, το προσπέρασε και στην ουσία δεν αποφάνθηκε αν έχουμε αντίθεση τριβή με το Διεθνές Δίκαιο. Εδώ τώρα φαίνεται το δικαστήριο, το έδειξε και στην υπόθεση της Ουκρανίας-Ρωσίας, το έδειξε στην υπόθεση της Γκάμπια-Μιαμάρ για την γενοκτονία των Ροχίνγκιας, εκεί δείχνει ότι έχει πάρει ένα βηματισμό. Αν αυτός ο βηματισμός συνεχιστεί και στην ουσία πραγματικά θα έχουμε όχι απλώς μόνο ένα ισχυρό μήνυμα προς όλους, το ισχυρό μήνυμα δόθηκε, το πάτε πάρα πολύ καλά. Και όχι μόνο στο Ισραήλ ή στην Νότιο Αφρική, στην Παλαιστινή, αλλά γενικότερα, γιατί το διακύβευμα είναι και πέρα, επέκεινα του τι συμβαίνει στη Γάζα, αφορά τη διεθνή δικαιοσύνη. Μου λέει εδώ ο Δημήτρης από το Μπέρμιχαμ, ακούγοντάς σας. Στο μεταξύ όμως, κύριε Περάκη, λέει, ο κόσμος πεθαίνει,
όσο εξελίσσεται αυτό. Με τα προσωρινά μέχρι να πάμε στα τελικά. Και έχω ένα ερώτημα, λέει. Τι δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν σε περίπτωση που το Ισραήλ αγνοήσει το δικαστήριο πλήρως? Ανοίγει αυτό μήπως ένα προηγούμενο που η κάθε χώρα θα κάνει ό,τι θέλει, που κάνει ό,τι θέλει, και το Διεθνές Δικαστήριο μετατρέπεται στην ουσία σε έναν άνευ ουσίας σχολιαστή της κατάστασης? Ο Δημήτρης και ο κάθε ακροατής και ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας, του πολίτης του κόσμου, θα πρέπει να σκεφτεί αυτά τα πράγματα όχι όταν τίθεται, αλλά νωρίτερα. Δηλαδή την αντίληψη που έχουμε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο και πώς επιβάλλεται. Και επομένως να διαδραματίσει και αυτός ο καθένας από εμάς το δικό του ρόλο, ούτως ώστε οι κυβερνήσεις μας πρώτον να αποκτήσουν μια εμπιστοσύνη στο Διεθνές Δικαστήριο. Να θυμίσω ότι το Διεθνές Δικαστήριο είναι πάντοτε με 15 ερωτηματικά στη συνέχεια όταν πρόκειται να πάμε να συζητήσουμε οτιδήποτε. Α, θέμα κυριαρχίας, α, θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων, α, το ένα, α, το άλλο. Πόσοι, κύριε Σαχίνη, δέχονται τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου? 73 χώρες είναι. 73 χώρες. Τι είναι 73 μπροστά σε 193? Αυτό τι σημαίνει? Επιφυλακτικότητα. Σημαίνει ότι τα κράτη δεν θέλουν να εφαρμόσουν. Εάν περιμένετε, και εγώ θα είμαι ο τελευταίος ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα κάνω κριτική στο γεγονός ότι μια διάταξη προσωρινών μέτρων, μια απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου ακολουθείται ή δεν ακολουθείται, ερχόμαστε σε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο ξεπερνάει την ιστορία της Γάζας. Το θέμα είναι να συζητήσουμε και με αφορμή την υπόθεση αυτή, τον τρόπο με τον οποίο η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει αυτή τη δεσπόζουσα θέση στο δίκαιο. Εάν η πολιτική ισχύς εξακολουθεί και είναι αυτό το οποίο έχει την προτεραιότητα της εκτιμήσεις, και μέχρι ένα σημείο τα πράγματα είναι έτσι, οι ρεαλιστικά έτσι τα βλέπουν, το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να αξιοπλίσουμε, να δώσουμε τις δυνατότητες δηλαδή στη διεθνή κοινότητα, θεσμικά οργανωμένη, στα Ηνωμένα Έθνη, να μπορούν πραγματικά να επιβάλλουν με μέτρα και οι κυρώσεις που έχουμε, παραδείγματος χάρη, έτσι, οι οποίες υιοθετούνται, είναι αντίμετρα. Το θέμα είναι, πριν φτάσουμε καν σε αντίμετρα, η κάθε χώρα να καταλάβει ότι δεν μπορεί παρά να σέβεται και να εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο. Και εδώ βλέπουμε, με αφορμή τη συγκεκριμένη ιστορία, ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά. Έχουμε λύσει αν αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα είναι νόμιμη άμυνα? Έχουμε λύσει αν είναι τελικά η Γάζα κατεχόμενο έδαφος ή όχι? Εάν ένας non-state actor, ένας μη κρατικός δρόνο όπως είναι η Χαμάς, επομένως μπορεί να κινητοποιήσει το χάρτη του ΟΗΕ που είναι μια διακρατική συμφωνία κλπ. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες οι οποίες είναι διεθνοδικαιικές και οι οποίες έχουν και επιδέχονται και δεύτερες και τρίτες αναγνώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι και σε πρόσφατη συζήτηση που είχαμε στην Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων το Δεκέμβριο για τη Γάζα, υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι ο συναισθηματισμός ή μια πολιτική εκτίμηση που όλοι το έχουμε, γιατί ακριβώς μπροστά σε αυτές τις εκατόμβες, για μένα είναι πολύ σημαντικό, κύριε Σαχίνη, ότι το Διεθνές Δικαστήριο, για να θεωρήσει ότι πρίμα φάτσιε, ναι, έχει και αρμοδιότητα και αυτά τα οποία συμβαίνουν πιθανώς είναι γενοκτονία και πρέπει να πάρει μέτρα και πρέπει το Ισραήλ να δίνει ραπόρτο και να δώσει, αυτό είναι εξαιρετικό, πρέπει σε ένα μήνα να εμφανίσει τα μέτρα τα οποία παίρνει στη διάρκεια των επιχειρήσεων. Αυτά όλα είναι σε μια όχι απλώς θετική κατεύθυνση, είναι κάτι παραπάνω. Και μην φανταστείτε ότι επειδή οι δηλώσεις του Ισραήλ, εννοώ τις κυβέρνησης, γιατί υπάρχει αντίδραση ήδη από κόσμο για την καταδίκη στο Ισραήλ, του λένε φύγε, μας βλάπτεις διεθνώς πλέον. Όχι μόνο αυτό, θα ξεσηκωθεί και όχι μόνο η Δύση, η διεθνής κοινότητα. Δεν ξέρω επίσης αν υπέπεσε στην αντίληψή σας, γιατί εσείς έχετε καλή κεραία, έχετε καλό παρατηρητήριο σε διεθνή γεγονότα. Αλλά ξέρετε ότι στη Χάγη,
ένα Ολλανδικό δικαστήριο πρωτοβάθμιο, αυτή τη στιγμή έχει πάει στο εφετείο, έχει τεθεί θέμα να απαγορευτεί να δίνουν στο Ισραήλ τμήματα από τα αεροπλάνα στα τα F-35, στα οποία έχει και η Ολλανδία μια συμμετοχή τεχνολογική, δεν ξέρω. Συμπαραγωγή, σωστά. Για τα ραντάρ. Επειδή κατά την άποψη αυτών που έθεσαν το θέμα, ότι πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση, προσέξτε τώρα, εξαγωγής η Ολλανδία να μην εξάγει στο Ισραήλ τμήματα τα οποία χρειάζεται, διότι γίνονται αυτά τα γεγονότα και παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο. Αυτό το οποίο θα συμβεί δεν νομίζω ότι μπορεί καμία χώρα να το σηκώσει, ακόμα και μια απομόνωση διεθνή, ιδίως δεν μια χώρα η οποία έχει τα δημοκρατικά αντανακλαστικά της του Ισραήλ σαν κοινωνία και οργανωμένη. Και επίσης βρίσκεται αντιμέτωπη, και είναι ένα άλλο πολύ εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, και εδώ είναι ο συνδυασμός με την Νότιο Αφρική. Γιατί Νότιος Αφρική? Η Νότιος Αφρική, το Απαρχάιντ. Διότι εδώ το Απαρχάιντ, και είναι ένα ζήτημα το οποίο, ένα νομικό ζήτημα, που είναι διακρίσεις, έτσι, και είναι η ύπατη μορφή το Απαρχάιντ, εδώ είναι μορφή γενοκτονίας. Και αν αυτό αν θέλετε συνδέει πράγματα, και αυτό κάνει κιόλας, δίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στις αντιδράσεις κάποιων στο Ισραήλ, διότι η χώρα που υπέστη γενοκτονία, η χώρα, ο λαός, το Ευρωπαϊκό Κράτος, ναι, ο λαός, ναι, υπέστη γενοκτονία, να κατηγορείται για apartheid. Δηλαδή οι διακρίσεις που έχουν επιβάλει στους Παλαιστίνιους όλα αυτά τα χρόνια. Και θα θυμίσω, κύριε Σαχίνη, υπάρχει μια γνωμοδότηση εκπληκτική του Διεθνούς Δικαστηρίου το 2004. Θα θυμόσαστε ότι τότε οικοδομήθηκε ένα τείχος, ούτως ώστε να μην περνούν τρομοκράτες οι οποίοι να κάνουν επιθέσεις προς το Ισραήλ κτλ. Αυτή η οικοδόμηση αυτού του τείχους οδήγησε σε μια γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου που είναι εντυπωσιακή, είναι καταπληκτική. Η συνέχεια αυτής της καταπληκτικής απόφασης, ονομοδότησης, θα δοθεί, νομίζω, με τη νέα διαδικασία που ξεκινάει, που τρέχει τώρα, που είναι για τις πρακτικές και τις πολιτικές του Ισραήλ στα κατεπόμενα με τη νέα. Έχουμε εξελίξεις τέτοιες που δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να πάρει μέτρα το Ισραήλ. Βέβαια, δεν παραγνωρίζω καθόλου, υποκλίνομαι μπροστά σε αυτό το οποίο γίνεται, είναι σφαγείο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, και θα έχει δυσκολία το Ισραήλ, κάθε στρατιωτική επιχείρηση που εφ' εξής να την δικαιολογεί, διότι αν αποφασίσουν να χτυπήσουν ένα νοσοκομείο, λέω ένα παράδειγμα, το νοσοκομείο δεν είναι στρατιωτικός στόχος και επομένως ανάγεται σε μια απόφαση που θα πάρεις πολιτική, γιατί υπάρχει στρατιωτική αναγκαιότητα. Πάλι μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Έχει δυσκολίες λοιπόν τεράστιες και θα δούμε την εξέλιξη στο πεδίο. Η Νότιος Αφρική στη μετά Μαντέλα εποχή νομίζω ότι τίμησε με τον καλύτερο τρόπο τον Μαντέλα και τους αγώνες του. Όμως, κύριε Περάκη, εγώ θέλω... Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Έτσι είναι. Θέλω να πάω και ένα βήμα παρακάτω, διότι ακόμη και το ηθικό, μου λένε εδώ πολλοί ότι δεν έχει ένα μέσο να επιβάλλει. Ωραία. Εγώ να πω δεν έχει. Δεν έχει τίποτα το Διεθνές Δικαστήριο της Χαγής. Ακόμη και έτσι. Τα προσωρινά μένει να δούμε την οριστική απόφαση. Εδώ τεινάζεται στο ηθικό κομμάτι στον αέρα και το ζήτημα της νόμιμης αυτοάμυνας και το ζήτημα του ηθικού αυτού πολέμου, και όσοι αβαντάρουν την κυβέρνηση του Ισραήλ με όλα αυτά τα πυραυλικά συστήματα πρέπει να το ξαναδούν, και εν πάση περιπτώσει το αφήγημα ότι έχω δικαίωμα να κάνω ό,τι κάνω και με ρωτάτε, κατέρευσε. Εδώ έχει καταρρεύσει. Κύριε Σαχίνη, δεν σας κάνει εντύπωση ότι πέρα από τις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις που γίνονται κρυφά σε σχέση με απελευθέρωση ομήρων, ήδη συζητάνε σοβαρά και το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και τρίτες χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες,
την επόμενη μέρα τι θα γίνει, δηλαδή είναι αυτό το οποίο θέσατε από την αρχή, είτε θέλει το Ισραήλ είτε δεν θέλει, είτε θέλει η διεθνή κοινότητα, μέλη της, ή δεν θέλουν, θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γιατί θα πρέπει να αποφασίσουν τι θα γίνει εκεί. Και επομένως εκεί, κύριε Σαχίνη, δεν μπορεί να παρακαθεί το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή η κατοχή είναι κατοχή. Δεν μεταβιβάζει κυριαρχία. Όλα αυτά τα οποία το Ισραήλ θα ασκήσει έλεγχο κτλ. Αυτά όλα είναι ρητορικές, είναι για εσωτερικές καταναλώσεις κτλ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Θα καθίσουν εκεί. Δεν ξέρω σε ποιο θα είναι το σχήμα και τι θα καταλήξουν, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να καθούν, εκτός εάν δυναμητήσουμε όλο το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, όλο το χάρτη, ό,τι υπάρχει τώρα, και πάμε σε μια άλλη κατάσταση. Εγώ δεν νομίζω όμως θα πάμε σε κάτι τέτοιο, και θα αναγκαστεί και το Ισραήλ ακόμα, ανεξάρτητα από τις αποδηλώσεις. Και εδώ έρχεται αυτό το οποίο έχουμε στην Κύπρο. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε, είναι 50 χρόνια από την εισβολή. Φέτος, 50 χρόνια από την εισβολή, και να αφιερώσετε και καμία συζήτηση. Ό,τι ξεχνάει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, κύριε Περάκη, 50 χρόνια. Θα το θυμηθεί επαιτειακά μόνο. Κατά τα άλλα, δεν κάνει τίποτα όμως. Ναι, αλλά πρέπει. Πρέπει. Αυτό το οποίο ένιωσε η Νότιος Αφρική και είναι πάρα πολύ συμβολικό, είναι πολύ σημαντικό, έτσι, να κινηθεί και να θέσει, να εγείρει το θέμα αυτό, είναι ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο πρέπει κανείς να κινείται σε σχέση με το διεθνές δίκαιο, σε σχέση με τη διεθνή κοινότητα κλπ. Μπορεί να εντείνονται όλες αυτές οι κινήσεις διαφορών θεσμών, μονομερός κρατών κτλ, οι οποίοι να θέλουν να επιβάλλουν διάφορα πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση στο τέλος της ημέρας δεν μπορείς παρά θα καθίσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, στο οποίο θα είναι μέσα και όλοι. Και εδώ είναι πολλά άλλα ζητήματα τα οποία τίθενται, γιατί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι η Παλαιστίνη. Είναι η Παλαιστίνη. Δεν είναι η Χαμάς. Πρέπει να είναι η Χαμάς. Μου λέει εδώ η Μάνια, αν συμμερίζεστε την άποψή της. Επί της ουσίας το Διεθνές Δικαστήριο, λέει στη Χάγη, αναγνώρισε πια την ύπαρξη διαμάχης μεταξύ των δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης. Αυτό δεν μπορεί να το προσπερνάμε έτσι. Καταρχάς το δικαστήριο στο τυπικό μέρος έπρεπε μεταξύ άλλων να δει αν υπάρχει διεθνής διαφορά ανάμεσα στην Νότιο Αφρική και στο Ισραήλ. Έτσι. Mm-hmm. Και απάντησε θετικά. Διότι, και αυτό επίσης είναι ένα πάρα πολύ καλό μάθημα για τους συμπατριώτες μας, το τι σημαίνει διεθνής διαφορά. Έτσι, τα εξηγεί πάρα πολύ καλά το Διεθνές Δικαστήριο. Αλλά προσέξτε, η Παλαιστίνη ούτως ή άλλως είναι παρούσα. Το γεγονός ακόμα ότι έχουν βρεθεί νομικές φόρμουλες στο όριο της λογικής, της νομικής, τι είναι κράτος, και έχουν κάνει την Παλαιστίνη κράτος παρατηρητή στα Ηνωμένα Έθνη, γιατί τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών είσαι κράτος ή δεν είσαι, είσαι μέλος ή δεν είσαι. Και όμως η Παλαιστίνη έχει θέση τα Ηνωμένα Έθνη τα τελευταία χρόνια, όχι σαν οργάνωση απελευθέρωση της Παλαιστίνης, εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο όπως ήταν παλιότερα, αλλά με ένα στάτους το οποίο της επιτρέπει να υπογράφει διεθνείς συνθήκες, να μετέχει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, να εγείρει, έχει κάνει, όπως ανέφερα προηγουμένως, έχει κάνει προσφυγή κατά των Ηνωμένων Πολιτειών για τη μεταφορά της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ιεροσόλυμα κλπ. Πολύ σημαντικά γεγονότα, πολύ σημαντικές εξελίξεις. Θέλω πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι θα έχριζε περισσότερο, μπορεί να σας φανεί πλεονάζουσα ερώτηση, αλλά περισσότερης παρατήρησης και από το πολιτικό σύστημα της χώρας μας και της Κύπρου,
αυτή η προσωρινή έστω απόφαση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και πότε θα το κάνουν αυτό? Διότι από διακηρύξεις Αθηνών F-35 πάμε καλά, αλλά για παράδειγμα στην Κύπρο, πάνω στην πράσινη γραμμή ή πάνω στα κατεχόμενα, γίνονται τα έσχη όταν μιλάμε, κύριε Περάκη, εμείς. Έχετε δίκιο και θα πρέπει να κι εσείς σαν σταθμός να δώσουμε περισσότερη προσοχή στην τη χρονιά αυτή που είναι επέτειος για τα θέματα της Κύπρου. Θα ήθελα να θυμίσω ότι το ζήτημα του επικισμού είναι ο λόγος για τον οποίο, επειδή ποινικοποιήθηκε στο καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, είναι ο λόγος για τον οποίο το Ισραήλ δεν δέχθηκε ποτέ το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Και το αναφέρω αυτό διότι έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο. Επομένως, γενικότερα η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία, μάλιστα τη γνωμοδοτική. Γιατί στη γνωμοδοτική διαδικασία η Ελλάδα και η Κύπρος δεν είναι μέσα στις χώρες οι οποίες υπέβαλαν γραπτά σχόλια. Θα περίμενα η Κύπρος να είναι μέσα και η Ελλάδα να είναι μέσα. Μπορώ να καταλάβω την στρατηγική επιλογή των σχέσεων με το αυτή τη στιγμή που έχουμε, που είναι εξαιρετική με το Ισραήλ και καλά κάνουμε. Αλλά επίσης έχω μια αντίληψη ότι οι φίλοι, οι εταίροι, οι σύμμαχοι κλπ. Στο διεθνές σύστημα, στη διεθνή κοινότητα, μπορεί να έχουν και διαφορές οι οποίες να είναι νομικού χαρακτήρα σε κάποια πράγματα και τα οποία να μην αποκλείουν την δυνατότητα να τίθενται, να εγείρονται αυτά τα ζητήματα. Πώς είναι δυνατόν η Κύπρος, η οποία παλεύει, ας πούμε, να αποτινάξει ένα καθεστώς κατοχής, να μην έχει άποψη για το τι θα πει το Διεθνές Δικαστήριο για την κατοχή στα εδάφη? Το λέω αυτό διότι αν πάτε, ανέφερα προηγουμένως την υπόθεση του τείχους το 2004, η ιστορία δείχνει ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίσαμε και τότε την ιστορία αυτή δεν ήταν ο προσφορότερος και ο καταλληλότερος. Υπάρχει μια διστακτικότητα. Νομίζω επίσης, γιατί πρέπει να βγάλουμε και μερικά γενικότερα συμπεράσματα, όπως είπα, για το ρόλο και τη θέση της διεθνούς δικαιοσύνης, των δυνατοτήτων που έχει. Δεν αναβάλει κανείς ότι είναι μια πολιτική κίνηση αυτό που αποφάσισε η Νότιος Αφρική. Φυσικά μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο, όπως επιβεβαιώνει και το Διεθνές Δικαστήριο, αξιοποιώντας τη Σύμβαση περί Γενοκτονίας. Επίσης θα παρακαλέσω όλους, αν μπουν στον κόπο να σκύψουν πάνω από αυτά τα οποία είπε το δικαστήριο, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις δυνατότητες και τα περιθώρια τα οποία τίθενται. Το Ισραήλ γιατί δεν δέχτηκε, γιατί αρνήθηκε να συζητήσει σε ένα πεδίο σύμβασης περί γενοκτονίας? Και ξέρετε τι είπε? Πρέπει να έχουμε ένοπλη σύραξη. Συζητήσουμε στο πλαίσιο του ανθρωπιστικού δικαίου. Όταν ξεκινάς κάτι ακόμα και σε επίπεδο δικαιοδοσίας, αν έχει αρμοδιότητα το δικαστήριο να δικάσει, γιατί αυτό είναι το πρώτο θέμα και το πρώτο ζήτημα, καταλαβαίνουμε λοιπόν τη σημασία λεπτομεριών, οι οποίες φαίνονται λεπτομέρειες, ασήμαντες, γιατί το πολιτικό διακύβευμα είναι άλλο και αν θέλετε και το νομικό διακύβευμα. Και τα προσπερνάμε. Αλλά δεν μπορείς να παραμερίσεις αυτό. Αυτό έχει σημασία στον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνεις ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο όπως είναι το Διεθνές Δικαστήριο. Και επομένως και τις αποφάσεις του, την ομολογία του. Το ρόλο των προσώπων που μετέχουν. Είπατε πολύ καλά τις μεγάλες πλειοψηφίες που έχουμε. 15-2. Μάλιστα, μόνο μία στους 15 ψήφους, αν θέλετε, υπάρχει μία απόκληση μιας δικαστή από την κανονική σύνθεση. Γιατί έχουν μπει δύο δικαστές ad hoc, όταν μία χώρα δεν έχει
εθνικό δικαστή, τότε έχει τη δυνατότητα να ορίσει για την εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης έναν δικαστή ad hoc, όπως τον λέμε. Και η Νότιος Αφρική και το Ισραήλ ορίσανε. Έχει σημασία επίσης λοιπόν η σύνθεση του οργάνου, η οποία σύνθεση του οργάνου αλλάζει. Είναι άλλο πράγμα η κυρία Ντόνακιου, την οποία η πρόεδρος του δικαστηρίου, ο κ. Σαχίν, ξέρετε τι ήταν πριν γίνει πρόεδρος. Είναι εξαιρετική διεθνολόγος, πολύ σημαντική κτλ. Είχε υπηρετήσει και στο State Department ως νομικός σύμβουλος. Δηλαδή, βλέπει τα πράγματα και με έναν τρόπο, γιατί το πολιτικό, το νομικό παντρεύονται σε πολλές φορές εκτιμήσεις. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή είναι μια πολιτική αφετηρία και θέλεις να κάνεις κάτι, να θέσεις ενώπιον διεθνούς δικαστηρίου μια υπόθεση, θέλει η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, να κάνει αυτό, ενώ η Τουρκία δεν θέλει. Η Τουρκία δεν θέλει γιατί προτιμάει διαπραγματεύσεις. Γιατί δεν έχει νομική κουλτούρα, γιατί μια χώρα... Όλα αυτά δεν πρέπει να διαφεύγουν της προσοχής μας. Και αυτό λοιπόν είναι μια καλή αφορμή να ξαναδούμε συνολικά τα πράγματα και εμείς σαν χώρα. Ή θα θέλει η Τουρκία, συγγνώμη κύριε Περάκη, αν σε δέσει στο συνυποσχετικό, χειροπόδαρα σε αυτά που θα πρέπει να αποφανθεί το δικαστήριο. Μόνο τότε θα θέλει. Και πάλι δεν είναι και βέβαιο, λέω εγώ. Εγώ εκτιμώ ότι δεν θα... γιατί αυτό δείχνει από το 76 και μετά. Δεν θέλει δικαιοδοτική λύση. Δεν θέλει διεθνές δικαστήριο. Θέλει ευέλικτες διαδικασίες πολιτικές, διπλωματικές. Αυτό το οποίο τρέχει. Μεταξύ μας, μάλιστα. Αυτό, το γεγονός ότι λέμε ότι μπορεί να καταλήξουμε στο διεθνές δικαστήριο, δείχνει ότι επομένως, εάν σε ένα προηγούμενο στάδιο συμφωνήσουμε, δεν χρειάζεται να πάμε στο δικαστήριο. Έτσι δεν κάναμε με την Αίγυπτο. Έτσι δεν κάναμε με την Ιταλία. Κύριε Σαχίνη. Καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε. Έχετε δίκιο. Γιατί το ένα κουμπώνει με το άλλο. Η διεθνή δικαιοσύνη και το διεθνές δίκαιο δεν μπορούμε να το βλέπουμε ούτε αλακάρτ, ούτε. Εκείνη η βασική μου διαφωνία, η παρατήρηση δηλαδή, για την ελληματική πολιτική που έχουμε και στην πατρίδα μας συνολικά και πάρα πολλές άλλες χώρες για την εφαρμογή. Και ανεξάρτητα από το ότι δηλώνουμε ότι είναι πρωταρχία, είναι προτεραιότητα, το σεβόμαστε κτλ. Δεν είναι μόνο αυτό. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο είναι πολλές, θετικές και αρνητικές, τις οποίες οφείλεις να συμβάλλεις. Η Ελλάδα, κύριε Σαχίνη, ετοιμάζεται να γίνει μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Συγχωρήστε με, αλλά για να γίνεις μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν φτάνει απλώς να πάρεις τις απαραίτητες ψήφους. Πρέπει να έχει και μια αντίληψη και πρόσληψη για την παγκόσμια κοινότητα, για την ανθρωπότητα. Τα προβλήματα τα οποία είναι γενικότερα, τα οποία πάνε και πέρα και από το Αιγαίο ή πέρα από τα δύο ζητήματα τα οποία μπορεί να έχουμε στη Μεσόγειο. Και άρα λοιπόν, και όχι μόνο σε έναν τομέα, στα πάντα. Γιατί βλέπετε να έχει χώρα στρατηγική γενικότερα διαχρονικά. Εδώ μου λένε κάποιοι φίλοι, ο κύριος Περάκης έχει να πει κάτι για την Αφρικανή δικαστή που είπε σε όλα όχι από την Ουγκάντα. Γνωρίζει κάτι περαιτέρω? Είπα προηγουμένως ότι η σύνθεση παίζει ρόλο. Όχι. Υποθέτω ότι έχει τους δικούς της νομικούς λόγους, νομικούς λόγους λέω, που οδηγήθηκε εκεί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω κάτι ειδικότερο. Και μία ερώτηση του φίλου μου του Φάνη. Δεν χρησιμοποιείται το Διεθνές Δικαστήριο, η γνώμη λέει του κυρίου Περάκη, πολλές φορές από τους μεγάλους παίκτες ισχύως στα πλαίσια της στρατηγικής χειραγώγησης των διεθνών δρόντων. Αγαπητέ μου Φάνη, ποιος από τους μεγάλους αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου επομένως για να οδηγήσει άλλους και να τους χειραγωγήσει? Είναι τυχαίο ότι κανείς... Η Κίνα, η Γαλλία,
η Αγγλία, όχι η Αγγλία είναι εντάξει, η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζουν την υποθετική δικαιοδοσία του δικαστηρίου και για να βρεθούν ενώπιον διεθνούς δικαστηρίου θα πρέπει να τους πιάσει ο άλλος, ο μικρός, τώρα ποιος μικρός, δεν θέλω να σας φάω άλλο χρόνο, το Ιράν, ξέρετε πόσες προσφυγές έχει κάνει κατά των Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν στο δικαστήριο υποθέσεις όπου το Ιράν εγκαλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει άλλων ρυθμίσεων. Είναι ένα μέσο. Και εδώ ακριβώς είναι για μένα, γι' αυτό μιλάω για το διακύβευμα που υπάρχει και στις υποθέσεις αυτές, για όλη την ανθρωπότητα, για τις αντιλήψεις που έχουμε για τη διεθνή δικαιοσύνη. Αν δηλαδή πραγματικά μπορούμε να επιλύσουμε διαφορές, εάν μπορούμε να εγκαλέσουμε. Ναι, εγκαλείς. Το δικαστήριο έδωσε ένα μάθημα και στους μεγάλους ότι η χρήση βίας, ο τρόπος αυτό που κάνεις έτσι, μπορεί να το είπε με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια στα προσωρινά μέτρα Ουκρανία-Ρωσία, στους Ρώσους. Το είπε. Έτσι. Δεν το είπε με την ίδια ένταση και δεν ήθελε να πει το δικαστήριο τώρα στα προσωρινά μέτρα στην υπόθεση με το Νότιο Αφρική Ισραήλ για τη Γάζα. Είπε όμως ότι υπάρχει ο κίνδυνος σαν οπανόρθων της ζημίας. Είναι αυτό το οποίο ζήτησα από το Ισραήλ, είναι μια πρόκληση. Να δούμε αν το Ισραήλ θα ανταποκριθεί. Και το πώς, εγώ πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα δικαιολογεί και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο. Εξάλλου, το ότι εμφανίστηκε με όλη αυτή τη νομική ομάδα η σημαντική και υπερασπίστηκε τις απόψεις της, τις οποίες πρέπει να διαβάσει κανείς για να έχουμε μια εικόνα, έτσι. Έχει σημασία. Και κύριε Σαγκίνη, κάτι επίσης σημαντικό που πρέπει να το κρατάμε εδώ, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Οι δηλώσεις των αξιωματούχων. Το Διεθνές Δικαστήριο πατάει επάνω στις δηλώσεις αξιωματούχων. Το τι λένε δηλαδή οι υπεύθυνοι προκειμένου να δηλώσει ακριβώς ότι η πρόθεσή σου πιθανώς να είναι η καταστροφή, η φυσική, η μερική αυτής της ομάδας που λέγεται Παλαιστίνη της Γάζας. Και επομένως θα πρέπει κανείς να καταλάβει όταν είναι πρόεδρος, πρωθυπουργός, υπουργός εξωτερικών κτλ. Πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικός το τι λέει. Κύριε... Εμείς κάτι ξέρουμε από αυτό και από το παρελθόν με την υπόθεση την πάλι ποτέ πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας όταν μας εγκαλέσαν στο Διεθνές Δικαστήριο για την ενδιάμεση συμφωνία. Για τις δηλώσεις που είχαμε κάνει. Θέλω πριν κλείσουμε, με ρωτάνε εδώ αρκετοί, το θυμήθηκαν, θα σας ρωτήσω εγώ τώρα. Η Πολωνία έχει ξαναφέρει εμφατικά το θέμα, δεν ξέρω αν με την κυβέρνηση Τούσκ θα επιμείνει, το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων και με ρωτάνε πολλοί. Με δεδομένο ότι παρέστη ως νομικός στο δικαστήριο της Χάγης σε θέση παρατηρητή η Ελλάδα τότε στη διαμάχη Γερμανίας-Ιταλίας. Μήπως το έχουμε... Όχι παρατηρητή. Κάνουμε παρέβαση τυπική, παρέβαση, η οποία έγινε δεκτή, προσοχή. Σωστό. Αλλά είμαστε non-party, μη διάδικος. Έχετε δίκιο, αυτή είναι η σωστή. Το ερώτημα εδώ είναι, κατά τη γνώμη του κυρίου Περάκη, δεν πρέπει να επικαιροποιηθεί μια κίνηση της χώρας στο θέμα αυτό? Ανήκω σε αυτούς που αγωνίζονται γι' αυτό. Αλλά δεν βλέπω κινητικότητα, δυστυχώς. Και υπάρχει κινητικότητα πάρα πολύ μεγάλη σε εθνικά δικαστήρια, σε διάφορες χώρες. Σε εμάς αυτή τη στιγμή εκκρεμεί μια υπόθεση της σφαγής του Ντομένικου. Είναι σε επίπεδο εφετείου αυτή τη στιγμή η Λάρισας. Το θέμα δεν είναι τι κάνουν τα θύματα, ιδιώτες δηλαδή. Το θέμα είναι τι κάνει η πολιτεία, το κράτος. Νομίζω, προς μεγάλη απογοήτευση όλων μας, δεν υπάρχει διάθεση αυτή τη στιγμή να ηγεθεί ζήτημα. Τυπικά. Γιατί για μένα αυτό μετράει. Τα δηλώσεις και ρητορική δεν έχει καμία σημασία. Και από την τελευταία συνάντηση με τον καγκελάριο Σόλτς δεν νομίζω ότι προέκυψε κάτι. Αντιθέτως, μάλλον μπήκε στο... Ας μην το πω, που μπήκε στο... Εν πάση περιπτώσει, δεν φαίνεται να αποτελεί καμία προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Καταλάβαμε όλοι.
Κύριε Περάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία σήμερα. Είναι πάντα χρήσιμες συνομιλίες μαζί σας, γιατί εξακολουθείτε να επιμένετε. Ξέρω πώς ακούγεται σε πολλούς ακροατές, όμως αυτός ο δύσκολος δρόμος είναι μια επιλογή που έχετε κάνει χρόνια, όχι τώρα. Δεν είστε από τους όψιμους. Αυτό προσπαθώ να πω. Σας ευχαριστώ. Καλά, κύριε Σαχίνη, και ελπίζω να δοθεί ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε για τα ζητήματα αυτά, να τα ανοίξουμε ακόμα περισσότερο, για να καταλάβουμε και να καταλάβει, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι ο πολίτης, ο Έλληνας, και εδώ συναντάμε πολίτες όλου του κόσμου, καταρχάς πιστεύει σε αυτές τις αξίες και τις αρχές. Πιστεύει στη δικαιοσύνη, στη διεθνή νομιμότητα, τα πιστεύει αυτά. Αυτό το οποίο δεν ξέρει, δεν έχει, αν θέλετε, εκείνη την ενημέρωση και εκείνη τη γνώση, ούτως ώστε πραγματικά η προσέγγιση να γίνεται με ένα θετικό πρόσημο και όχι μονίμως αρνητικό επιφυλακτικό. Το επιφυλακτικό που ακολουθείται συνήθως από τις πολιτικές ελίτ και από τις διάφορες επιλογές που κατά καιρούς κάνουμε, παρόλο ότι σε ακαδημαϊκό επίπεδο και όχι μόνο, υπήρχε πάντοτε στην Ελλάδα και εξακολουθεί νομίζω να υπάρχει μια αυθεντική κουλτούρα διεθνούς δικαίου και διεθνούς δικαιοσύνης. Ήδη από την επαύριο της Λοζάνης, από τότε, από την κοινωνία των εθνών και τα λοιπά, έτσι προχωράγαμε. Χρειάζεται ακόμα μια μεγάλη προσπάθεια, εκείνη η γνώμη, να δει τα, και ο πολίτης δηλαδή, να δει διαφορετικά το δίκαιο, να πιστέψει σε αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι το τελευταίο χειρό μας. Στέλιος Περάκης, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.